Τέλος, στη χρήση των ενέσεων από διαβητικούς βάζουν οι αντλίες ινσουλίνης και η καταγραφή σακχάρου. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών έχει πολλά ωφέλη για τους διαβητικούς. Η σύγχρονη προσπάθεια που γίνεται είναι να συνδεθεί η αντλία με το καταγραφία, έτσι ώστε να ανοίξουν δρόμους για το τεχνητό πάνκρεας. Τι σημαίνει τεχνητό πάνκρεας? Ότι ο ασθενής δεν χρειάζεται να μετράει, δεν χρειάζεται να υπολογίζει την ινσουλίνη του. Απευθείας η αντλία δίνει εντολή στον οργανισμό, μόλις ανεβεί το ζάχαρο, να δίνει ινσουλίνη, και κάθε φορά που πάει να πέφτει προς την υπογλυκημία, που είναι ο φιάλτης στο διαβήτη, είναι σοβαρή υπογλυκημία, σταματάει η έγχυση της ινσουλίνης. Ο Γιώργος Τσιούτσιας είναι από τους λίγους διαβητικούς στη χώρα μας που έχει καταγραφέα ινσουλίνης. Είναι μια καινούργια τεχνολογία που βοηθάει τα άτομα διαβήτη και κυρίως αυτούς που είναι απομακρυσμένοι, και τους γιατρούς αλλά και τους γονείς των παιδιών που έχουν διαβήτη, να μπορούν να βλέπουν τις τιμές των ατόμων με διαβήτη από την άλλη άκρη του κόσμου, να το πω έτσι, μέσω URL, μέσω υπολογιστή, χωρίς να γίνεται παρέμβαση. Και μπορεί βέβαια και ο γιατρός που παρακολουθεί τα άτομα με διαβήτη να μιλάει, να επικοινωνεί με τον ασθενή είτε μέσω email είτε μέσω SMS και να τον βοηθάει στο να κάνει κάποιες παρεμβολές ώστε να είναι καλύτερη η ρύθμιση του ζαχάρου του. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια επιστημονικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση των διαβητικών στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησης. Μέσα από την εκπαίδευση πετυχαίνει ο χρόνια πάσχων το άτομο με διαβήτη την καλύτερη διαχείριση του διαβήτη του. Εάν δεν είναι καλά εκπαιδευμένος στη διαχείριση, τίποτε δεν πρόκειται άλλο να τον βοηθήσει. Αυτή η γνώση και αυτή η ενημέρωση βοηθάει να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική η θεραπεία και η τεχνολογία. Είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι ενήμεροι. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση? Γιατί δεν το έχουν βάλει μπροστά, δεν ενημερώνονται τόσο, δεν το ψάχνουν. Στη χώρα μας ένας στους 10 πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη.